Καλησπέρα αγαπητοί μου φίλοι. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Ε, είναι η δεύτερη μέρα, το δεύτερο update θα λέγαμε σχετικά με τον καιρό. Ένα δεύτερο update το οποίο ξεκινάει από σήμερα όπου είχαμε ε, χιονοπτώσει χιονοπτώσεις κατά κύριο λόγο τόσο στην κεντρική όσο και στη βόρεια χώρα. Οι χιονοπτώσεις πιο σημαντικές ήταν στην Δυτική Μακεδονία όπου εκεί το υψέμετρο ούτω ή άλλως είναι μεγάλο και το είχαμε πει και χτες. Σήμερα λοιπόν, Σάββατο, όσο πάμε προς τις βραδινές ώρες, το χαρακτηριστικό και το πιο σημαντικό το οποίο αναμένουμε δεν είναι τόσο ψυχρό αέρα όπου ήδη βρίσκεται στην ανατολική λεκάνη από την πύργο ανατολικότερα. Είναι το γεγονό ότι από τι πρώτε πρωινέ ώρες τη Κυριακή ξεκινάει από την περιοχή του Ιωνίου το χαμηλό, δηλαδή ουσιαστικά η δεύτερη κατάσταση την οποία είχαμε αναφέρει χτε. Και αυτό το χαμηλό, το κέντρο του χαμηλού δηλαδή, ουσιαστικά. Θα λέγαμε θα επηρεάσει με διάσπαρτες καταιγίδε και κατά τόπου υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα κατά την κατά το ίχνος αυτό το οποίο θα διεκπαιρεώσει αύριο η κίνηση με την κίνησή του το χαμηλό. Μια κίνηση η οποία ξεκινάει μετά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής όπως είπαμε από τα Ιόνια νησιά και την Δυτική Παράκτια χώρα ε, κινείται προς την περιοχή της Πελοποννήσου, η αναφορά γίνεται πάντα στο κέντρο του χαμηλού, έχετε στο μυαλό σας, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και καταλήγει στο τέλος της ημέρας της Κυριακής στα Δωδεκάνησα. Αυτή η κίνηση όμω σε σχέση με τον ψυχρό αέρα, την ψυχρή πολική αεραμάζα που βρίσκεται βορειότερα από το χαμηλό, ε, οδηγεί στο τέλο τη ημέρα στην αποκατάσταση των βορειάδων ε, στα πελάγια και ειδικότερα δε στο Αιγαίο Πέλαγο, οι εντάσεις των ανέμων θα φτάνουν τα 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, γεγονός που είναι πάρα πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη για το κομμάτι εκείνο που αφορά την αυσιπλοεία. Επίσης, το κύριο χαρακτηριστικό της αυριανή μέρας θα είναι οι χιονοπτώσεις, οι οποίες θα σημειώνονται πλέον σε παιδινές περιοχές από τη Λαμία και βορειότερα, ενώ στο κομμάτι της Ανατολικής Θερεάς και της Αττικής εκεί η χιονοπτώση θα σημειώνονται πάνω από 400-500 μέτρα και χαμηλότερα όμως θα σημειώνεται κατά κύριο λόγο χιονόνερο με την αποκατάσταση των βορειάδων στο τέλος της ημέρας σε όλες τις ανατολικές περιοχές θα παραμείνουν νεφώσεις με χιονόνερο χαμηλά και χιονοπτώσεις οι οποίες θα σημειώνονται σταθερά πάνω από τα 400-500 μέτρα υψόμετρο και αναφέρομαι στις περιοχές της Ανατολικής Μαγνησίας, των Σποράδων, την Ανατολική Στερεά, την Νέβια, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στο υπόλοιπο κομμάτι της χώρας, τόσο το Δυτικό όσο και το Βόρειο, θα σταματήσουν τα φαινόμενα πλέον από το βράδυ της Κυριακής και εκεί το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι ο σημαντικός παγετός στον υπηρετικό κορμό της χώρας, θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι αρκετά κάτω από το μηδέν και να αναφέρω χαρακτηριστικά το πρωί της Δευτέρας, θερμοκρασίες που αναμένουμε στην Φλόρινα και στην Καστοριά, σε, γενικά στη Δυτική Μακεδονία, θα είναι τη τάξη των μείων 15 16 βαθμών Κελσίου η ελάχιστη θερμοκρασία το πρωί, με μια μέγιστη θερμοκρασία στι συγκεκριμένε περιοχέ που να μην ξεπερνάει του 0 βαθμού Κελσίου, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε ολικό παγετό. Αν μπορούσαμε να βάλουμε μια μέση θερμοκρασία για την παράκτια ζώνη τη Βόρεια Ελλάδα, θα λέγαμε ότι αυτή θα είναι τη τάξη των μείων 5 βαθμών Κελσίου στι παράκτιε ζώνε. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντα, θα λέγαμε ότι η αυριανή μέρα είναι η πιο σημαντική με την περαιτέρω κάθοδο του ψυχρού αέρα στην Ανατολική Λεκάνη τη χώρα και με την ενίσχυση των Βορειάδων, ενώ έχουμε την διέλευση του οργανωμένου χαμηλού από την περιοχή του Ιουνίου ένα οργανωμένο χαμηλό το οποίο θα συνδυαστεί με τοπικές καταιγίδε, οι οποίες δεν αποκλείται να δώσουν πιθανόν και πλημμυρικά. Φαινόμενα. Άρα θα λέγαμε πιο σημαντική μέρα του διημέρου είναι η αυριανή, η Κυριακή και θέλει ιδιαίτερη προσοχή από, όλου μας, από όλους εμάς, ειδικότερα δε στις μετακινήσεις τις οποίες έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε. Καλό θα είναι να παρακολουθήσουμε λίγο την εξέλιξη του καιρού έξω, να βγούμε μόνοι μα να παρακολουθήσουμε πώς είναι η κατάσταση. Και αν βλέπουμε ότι α, τα πράγματα δυσχεραίνουν, γίνονται, γίνονται πιο άσχημα, καλό είναι να μην τολμήσουμε να κάνουμε αυτές τις μετακινήσεις... γιατί θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα. Άρα, η αυριανή μέρα, θα λέγαμε είναι πάρα πολύ σημαντική α, για, για τι μετακινήσει, τι οποίε θα κάνουμε, είτε αυτές αφορούν μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, με το δίκυκλο, δηλαδή μια μηχανή, καθώ επίση ακόμα και με τα πόδια θα αντιμετωπίσουμε τον κρύο, τον πάρα πολύ κρύο αέρα, καθώς επίσης και τις χιονοπτώσεις οι οποίες θα σημειώνονται. Κάπου εδώ τελείωσε η εγγυμέρωση της δεύτερης μέρας της κατάστασης αυτής, την οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Να σας ευχαριστήσω όλους και επίσης να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για όλα τα μηνύματα τα οποία δέχουμε σχετικά με τον θετικό τρόπο τον οποίο έχετε εκλάβει αυτή την επικοινωνία και φυσικά αν θα μπορούσα να φτιάξω ένα μέσο όρο από τις προτάσεις τις οποίες μου κάνετε είναι να συνεχίσουμε να αναφερόμαστε στο ουσιαστικό, δηλαδή να αναφερόμαστε στην αλήθεια και μια αλήθεια η οποία να γίνεται κατανοητή από όλους, να γίνεται ένα μοίρασμα σε όλους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και την ίδια ακριβώς κατανόηση. Να είσαστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε αύριο εν μέσω. Φυσικά τη πιο δύσκολη μέρα αυτή τη κακοκαιρία, για να δώσουμε και το τελευταίο update, το οποίο θα αφορά και την ερχόμενη εβδομάδα. Να είσαστε όλοι καλά και να έχετε ένα καλό βράδυ.